κατέχω. Περίμενε να δούμε. Θέκλα μου, γεια σου. Θέκλα μου. Λαρίζω για πάλι, αφού υπάρχει. Θέκλα μου. Λοιπόν, ανοίξαμε. Βάλε τα σκουλαρίκια σου και θα σε βάλω στο κλίμα, γιατί ανοίξαμε άλλο θέμα. Λέγαμε εδώ για το φλερτ. Και έχω πει κι εγώ τέλος πάντων ότι ήμουν μπροστά κι εγώ σε ένα, όταν φλέρταραν τέλος πάντων τον άντρα μου. Ήμουν εκεί, το είδα. Και μου λένε τα παιδιά τι έκανες εδώ. Και τέλος πάντων με ρώτησε ο Γιώργος, ο σκηνοθέτης μας, πώς κρίνεις μια γυναίκα η οποία φλερτάρει τον άντρα μιας άλλης, δηλαδή φλερτάρει έναν παντρεμένο. Και είπα ότι καμιά φορά. Θέκλα. Θέκλα, και είπα ότι καμιά φορά είναι η επιβεβαίωση του ότι του κέντρισα, του κέρδισα την προσοχή από τη γυναίκα του. Δεν είναι τόσο πολύ ίσως καμιά φορά ο άντρας, αλλά καμιά φορά το να κερδίσεις την προσοχή ότι δεν προσέχει τη γυναίκα του, με κοίταξε. Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Δεν είναι normal πράγμα να φλερτάρεις στους παντρεμένους ανθρώπους και ειδικά όταν έχεις αποδείξεις ότι είναι παντρεμένη. Γιατί μαζί με γυναίκα του άλλος, σημαίνει ότι είναι σίγουρα παντρεμένος. Ναι. Γιατί υπάρχει και περίπτωση να σε φλερτάρει κάποιος και να σου πει, να βγάλει και τη βέρα και σου πει είμαι ελεύθερος. Ναι. Και αμέ είναι στη φάση. Όταν όμως ξέρεις ότι είναι παντρεμένος και είναι και η γυναίκα του μπροστά, σημαίνει και αμέ ότι είναι η γυναίκα του που ασχολείσαι. Είναι με τζίνο. Συμφωνώ εγώ με την Χριστίνα, εγώ. Άρα συμφωνείς. Δηλαδή, ναι, το κόλλημα να έχεις το με τη γυναίκα. Όχι με τον παντρεμένο. Αν δεν τον έχεις ερωτευτεί, παιδιά, άμα τον έχεις ερωτευτεί και λοιπά, εκεί... Λες είσαι μια ερωτευμένη γυναίκα, δεν βλέπεις μπροστά σου. Στους που δεν έχουν σχέση μαζί τους, εξηγήστε όμως με να ερωτευτείς κάποιον που δεν το ξέρει. Όχι, δεν μιλώ για αυτό. Όχι, παιδιά, δεν λέω γι' αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε ακριβώς όλοι το ίδιο πράγμα. Λέω όταν μια γυναίκα έχει ερωτευτεί, λες είναι μια ερωτευμένη γυναίκα, έχει θολώσει, δεν βλέπει. Πότε τον ερωτεύτηκε. Όχι, τι, όχι κεραυνοβόλα, ρε. Όχι το επί τούτου. Εννοείς, ναι, κατάλαβα. Εννοείται αν γνωριστήκα σε άλλο setting, σε άλλη συνθήκη μου, να μην ήταν και η γυναίκα του μπροστά. Στον χώρο τη δουλειά, α πούμε. Ναι, αλλά σε αυτόν τον να φλερτάρεις έναν παντρεμένο κλπ. Έτσι, γιατί φλερτάρεις, ας πούμε, κλπ. Όχι ότι μου είναι και το άλλο, OK. Απλά μπορώ να το καταλάβω το ερωτεύτηκε. Μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, Θέκλα μου, εγώ το έχω ξαναπεί ότι εάν με απατήσει ο άντρας μου, προτιμώ να είναι επειδή ερωτεύτηκε μία άλλη και όχι επειδή έτσι, ας πούμε. Θέλω να κάνω ακόμα μία ερώτηση. Άντε, Θέκλα μου, γεια σου. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Θέκλα, θέλω μία ερώτηση. Ο άντρας που φλερτάρει μία γυναίκα μπροστά στον άντρα της. Ο άντρας που φλερτάρει μία γυναίκα. Τον άντρας της εκεί. Είναι το ανάποδο ακριβώς. Το κάνει γιατί θέλει να ανταγωνιστεί τον άλλον άντρα ή το κάνει καθαρά γιατί του αρέσει η γυναίκα. Για να τον καλύψει ασφάλεια. Γιατί είναι πρεσπάει. Νομίζω ότι, συγγνώμη μου, θα βάλω σε πολλά εισαγωγικά τον όρο να ανομαλίσουν τα πράγματα. Σοβαρά. Πρέπει να είσαι αρκετά διαταραγμένος για να πάεις να κολλάς σε μια γυναίκα στον άντρα. Τώρα φαίνεις έξω για φαΐ. Και είναι σε εξωγήφα, είσαι ελεύθερη. Τον παντρεμένο να πάει να φλερτάρει. Υπάρχουν τόσοι άλλοι. Φλερτάρε κάποιον άλλο. Πάντω, εγώ ούτε το ερωτεύτηκε, δεν το καταλαβαίνω, Χριστιανά μου. Δηλαδή, τι σημαίνει όταν όλο είναι παντρεμένο, τι σου έρχεται. Δεν το σκέφτεσαι ότι είναι κάποιον, με κάποιον άλλον. Να ερωτευτείς, το να ερωτευτείς ή να σε ελκύσει ερωτικά κάποιο είναι κάτι που το ελέγχει λογική. Συμβαίνει αυθόρμητο. Εντάξει. Όταν αφορά στις περιπτώσεις, όσον αφορά στις περιπτώσεις της ψυχοπαθολογικής έλξης, γιατί είναι normal έλξη να μας ελκύει κάποιος, για παράδειγμα, ο οποίος είναι μη διαθέσιμος και εμείς είμαστε διαθέσιμες, ή ακόμα μπορεί και εμείς να μην είμαστε διαθέσιμοι και άλλος να μην είναι μη διαθέσιμος. Είναι normal έλξη να σε ελκύει κάποιος ανήλικος όταν είσαι ενήλικας, για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Η έλξη συμβαίνει αυτόματα, αλλά μετά έρχεται η λογική. Έρχεται η γνωστική λειτουργία του εγκεφάλου, η σκέψη, και μετριάζει την έλξη. Αυτό το έλεγε ο Άτλερ, ο οποίος ήταν ένας από τους πατέρες της ψυχολογίας. Έλεγε: όλοι αισθάνονται ερωτική έλξη, αλλά η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί λογικά πάνω στην ερωτική έλξη που ένιωσε και να πει: ρε παιδί μου, δεν είναι καλή ιδέα, κόφτο το. Μπορείς να το κόψεις. Ναι. Η αρχική έλξη δεν μπορείς να την ελέγξεις.
Δηλαδή, και είναι εύκολο να νιώσουμε ερωτική έλξη για πολλούς ανθρώπους, ενώ ότι επειδή η φύση του ανθρώπου είναι πολύ γαμική. Άλλο τώρα. Με κοίτη του ανθρώπου. Πρωτόγωνα, οι άνθρωποι ήταν πολύ γαμικοί, δεν είχαν το ρομαντικό έρωτα. Και τα μωρά που γεννιούνται στη σημερινή εποχή, γεννιούνται στη σημερινή εποχή, αλλά με έναν πρωτόγωνο σώμα και έναν πρωτόγωνο DNA. Άρα, το να μας ελκύσει κάποιος ακατάλληλος άνθρωπος για μας, μια κατάλληλη κατάσταση, δεν ευθυνόμαστε για το. Είναι το πρωτόγωνος μας οργανισμός. Το να βάλουμε τη λογική μας μπροστά και να μετριάσουμε συναισθήματα τα οποία είναι προς ζημιά μας, είναι ο πολιτισμός μας, η μόρφωσή μας, η παιδεία μας, η κουλτούρα μας, η εξέλιξή μας. Μάλιστα. Είναι αυτό που λένε οι επιστήμονες, το πιθηκάκι που σας είπα πολλές φορές, πρέπει να κοιμήσουμε το πιθηκάκι που έχουμε στο μυαλό μας, στο κεφάλι μας. Όχι ακαμαρέτητα να το κοιμήσουμε, να το μάθουμε, δηλαδή να μάθουμε ότι έχουμε, στην ουσία το πιθηκάκι είναι το ασυνείδητο να μιλήσουμε με ψυχαναλυτικούς χώρους, δηλαδή είναι το πολλά βαθύ υπόστρωμα που υπάρχει μέσα μας και επειδή μιλούσαμε και προηγουμένως για εγκλήματα και είπα τώρα και για παράλογη συμπεριφορά, εκείνο το πράγμα που διαχωρίζει έναν άνθρωπο που είναι ισορροπημένος ψυχικά από έναν άνθρωπο που δεν είναι καλά ψυχικά είναι ότι ο ισορροπημένος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει το λάθος που το σωστό, μπορεί να καταλάβει ότι κάνοντας το πράγμα προκαλώ ζημιά σε κάποιον άλλον ή είναι καλή ιδέα ή είναι ηθικό. Ο άνθρωπος που δεν είναι ισορροπημένος φεύγει εύκολα μες στο ασυνείδητο και κάνει πράξεις τις οποίες είναι πρωτόγονες. Γιατί μπήκαν τα ταμπού του φόνου, τα ταμπού της αιμομιξίας στους αρχαίους ανθρώπους. Επειδή γίνονταν τα πράγματα. Ναι. Θέκλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορείς να βγάλεις ξανά τα σκουλαρίκια σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Θέκλα μου.